Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις? Τρία είναι τα μεγάλα θέματα. Το ένα είναι τα λήξη πρόθεσμα χρέη που εδώ και χρόνια δεν έχουν εξοφληθεί σε επιχειρήσεις που αγγίζουν τα δύο δις πλέον και που ενώ υπάρχουν τα χρήματα στο γενικό λογιστήριο του κράτους επιμόνως η πολιτεία δεν μπορεί ή δεν θέλει να τα καταβάλει σε επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι η λάθος τιμές σε πολλές περιπτώσεις φαρμακευτικών προϊόντων που πρέπει να διορθωθούν εδώ και εβδομάδες και που χωρίς κανένα λόγο αυτές δεν διορθώνονται, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στην αγορά και στον τελικό ασθενή και χρήστη. Και το τρίτο είναι η ανυπαρξία νέων φαρμάκων, σκευασμάτων, που εδώ και περίπου 27-28 μήνες ο Έλληνας πολίτης δεν έχει πρόσβαση σε αυτά δεν έχει νέε θεραπείες, που αντίστοιχοι πολίτε άλλων ευρωπαϊκών χωρών έχουν. Αυτό λοιπόν είναι άδικο και για αυτόν, αλλά είναι άδικο και για τι επιχειρήσει, ώστε να επιβραβευτεί το έργο τη καινοτομία που κάνουν. Ποιε είναι οι προτάσει του, ΦΕ, για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, Είναι πολύ απλέ οι προτάσει. Καταρχήν, χρήματα υπάρχουν και αν δεν υπάρχουν όλα. Για τα δύο δις υπάρχουν σίγουρα εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία είναι για αυτό τον σκοπό των ληξιπρόθεσμων χρεών στο Γενικό Λογιστήριο. Θα πρέπει οι Υπουργοί Υγείας και Οικονομικών και ο υπεύθυνοι του Γενικού Λογιστήριου με γρήγορε διαδικασίες να ξεμπλοκάρουν τα χρήματα και σε επόμενες μέρες, όπως οφείλουν και όπως έχουν εντολή από τον Πρωθυπουργό, να καταβάλουν τα χρωστούμενα σε εταιρείε. Το δεύτερο είναι να διορθωθούν οι τιμέ. Σύμφωνα με την νομοθεσία. Αυτό θέλουμε. Ο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών να εφαρμοστεί για όλα τα φάρμακα, γιατί σήμερα υπάρχουν γύρω στα 500-600 φάρμακα, φαίνεται, που έχουν λάθο τιμέ και αυτή η συνέπεια οδηγεί τα φάρμακα αυτά εκτό Ελλάδα, ώστε στο τέλο ο Έλληνα ασθενή δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Και το τρίτο είναι να βγει ένα δελτίο τιμών με νέα φάρμακα, όπω έχει ανακοινώσει ο Υπουργό Υγεία και ο Αναπληρωτή, αλλά πρέπει να γίνει επιτέλους, ώστε να δοθεί πρόσβαση και στα καινοτόμα φάρμακα, αλλά και στα γενώσιμα, ώστε να μειωθεί η δαπάνη αντίστοιχα στον Έλληνα ασθενή και στα ταμεία. Πόσο σοβαρό είναι σήμερα το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων? Κάθε εβδομάδα γίνεται και σοβαρότερο. Γιατί όσο δεν διορθώνονται οι λάθος τιμές που είναι ενάντια στην ισχύουσα νομοθεσία, τόσο περισσότερα υπάρχουν κίνητρα ώστε αυτά τα φάρμακα με λάθος τιμές να επανεξάγονται γρήγορα και να βρίσκονται εκτός Ελλάδας και εκτό πρόσβαση των ασθενών. Και το δεύτερο είναι σίγουρα υπάρχει μια οικονομική ασφιξία στι εταιρείε που όσο δεν πληρώνονται, ενώ χρήματα έχουν έρθει από το Δεκέμβριο στη χώρα, τόσο έχουν δυσκολία να εισάγουν φάρμακα, να παράξουν φάρμακα, να διαθέσουν φάρμακα στον Έλληνα ασθενή. Είναι ένα φαύλο κύκλο που δεν τελειώνει, που όμω έχει απλέ λύσει, όπω προανέφερα.